Επίσης αυτό το βίντεο για μένα το κάνω Δευτέρα, λογικά Τετάρτη θα το δείτε εσείς, Πέμπτη κάπου εκεί. Και αυτό το βίντεο μπορεί να το κάνω και σε Part 2 και αυτό είναι από ό,τι βλέπετε να παίξουμε τον χάρτη για τα 15 χρόνια του Minecraft. Ήθελα να το κάνω αυτό, να πω την αλήθεια, το έχω παίξει το map αλλά το ξαναγύρισα από την αρχή για να το κάνουμε μαζί. Ξέρω κάποια πράγματα αλλά δεν θέλω να σποιλάρω, τουλάχιστον όσοι δεν το ξέρετε το map. Λοιπόν, το map έχει φτιαχτεί από την Orville Studios, όχι από τον ίδιο τον Notch, τη Mojang και τέτοια. Βασικά ο Notch έχει φύγει, αλλά τέλος πάντων. Βλέπετε, είναι για τα 15 χρόνια του Minecraft. Και πάμε να παίξουμε. Να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, πραγματικά τώρα τα special effects και τα sound effects είναι ό,τι πρέπει. Πολύ ωραίο. Να είμαστε κι εμείς δίπλα από τον Arrival και κάτι άλλα χαζά παιδιά που κυκλοφορούν. Αλλά θα το βάλω αν είναι, γιατί το έχω και σε ψηλή φωταπόδοση. Θα το βάλω σε 20 stacks. Με το άλλο σε Bedrock και Edition είναι αρκετά optimized έκδοση, δεν θα τα έχουμε τα crash pack αυτά. Και λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, Orville Studios. Αν είναι έτσι ακολουθήσατε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα έχει και το YouTube, έχει το Discord. Party Village, εντάξει, ξέρω αυτός τι είναι. Welcome to the grand celebration of the of Minecraft's 15th birthday. Οκ. Okay. Μια χαρά. Ωραίο το μαπάκι πάντως, δεν μπορώ να πω. Να βλέπετε και τον τυπά εδώ πάνω. Ωραία, μια χαρά. Ο Κορντάν. Hey, κατέβα κάτω. Εδώ. Πώς το λένε, έχει εδώ πέρα. Που ξέχασα πως το λένε. Α, αερόστατα. Αερόστατα εδώ πέρα από σκελετούς, από γουρούνια, από ζόμπις, από κολοκύθες, από arrivals, από παπαριές, από όλα. Για πάμε να δούμε. Θα χάσω μισό να χαμηλώσω μία στα ακουστικά μου μία εδώ πέρα, γιατί το ακούω πάρα πολύ δυνατά και θα με ξεσκίσει στην κυριολεξία. Πάντως έχει ωραία μουσική, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Α, εδώ πέρα λέει κάνει για να βγάζεις φωτογραφίες με αυτούς. Να βάλω μια φωτογραφία. Έντε, βάλε την ακοπελιά. Έτσι. Ωραίο, σου ευχαριστώ. Ωραίο map, πολύ ωραίο map. Και πάμε μέσα, όπου εδώ θα παίξουμε τα καλύτερα. Ωραία, ευχαριστώ ρε παιδιά. Να είστε καλά. Ψ, η μεγάλη τούρτα του Minecraft. Α, αυτά είναι. Για δώσε εδώ ρε φίλε. Καλό φαίνεται. Happy birthday Minecraft. Χρόνια πολλά Minecraft, 15 χρόνια Minecraft. Ωραία αναμνήσεις. Και εγώ που ξεκίνησα από την 1.12.2 ρε, πως ήταν τότε η έκδοση τότε και πως έχει γίνει τώρα στην 1.21. Τουρμπάτα. Πήραμε και το πρώτο μας ticket. Κοίταξε εδώ. Α, αυτά είναι. Keep an eye for hidden stickers in your collection. Εδώ νομίζω τα sticker που ξέρεις. Εδώ είναι κάποιες stickers από το Buzzy Biscuit που θα πάρουμε. Εδώ είναι από τα Inventions. Εδώ είναι από την ελληνική παράδοση κάποιες stickers. Από το Caves and Cliff. Από το 1.13. Τίποτα το hub εδώ πέρα που πήραμε το πρώτο. Αυτά είναι. Ωραία, αυτά είναι. Πολύ ωραίο το φτιάξαμε το map, πραγματικά. Και εδώ με τις καρπέτες εδώ πέρα. Εντάξει. Τρέλαν. Mob dolls βλέπω εδώ. Κάποια ντολάκια πρέπει να πάρουμε. Collect 7 more sticker to unlock. Ωραία, μια χαρά. Εγώ τα τέτοια, τα pigman εδώ θα έλεγα να πάρω, αλλά εντάξει. Εντάξει, όχι, δεν κάνει τίποτα. Τι τρώτε εδώ ρε παιδιά. Τρώτε. Ο παπαριάς δεν τρώει. Αυτή πάμε, περιμένουν, εντάξει. Αλλά το τρώω βέβαια, εντάξει. Τα φάγανε όλα ρε, κοίτα εδώ. Τις πετάνε τα λέει εδώ. Α, έτσι τρώει η παπαριά, μπράβο. Προσέξτε ρε, θα σας πέσουνε κάτω οι τούρτες ρε. Ωραία.
Άμα το έχει χαμένο. Έλα, fire rival. Έτσι. Πάμε, ξεκινήσουμε από, από την παράδοση. Πίσω στο Α. Πάμε πίσω στην παράδοση να βρούμε stickers εκεί. Ψσσσ, αυτά είναι. Και ήρθαμε στην παράδοση. Λέει εδώ πέρα Terrain Showcase, Alpha Minecraft Retrocreamity refers to as Minecraft Classic. Marks the first phase Minecraft development, where versions of the game were made available to the public. The Minecraft has first saw the light of day may look drastically different from the Minecraft we know today. However, the bright neon colored palette and iconic flat clouds will forever remind us of where it all began. Εξετάγει, απλά το λέει όλα, εδώ τα έχει πλέον σε τέτοια, σε parts. Κοιτάξτε εδώ ρε, πως ήταν τέτοια ρε. Κοιτάξτε εδώ, η άμμωση παλιά. Η άμμωση παλιά εδώ. Το τριανταφυλάκι παλιά που υπήρχε. Τα δέντρα, τα χρώματα παλιά, τα γρασίδια. Το bedrock stone πως ήτανε. Αυτά είναι. Και αν τώρα το τραβήξουμε αυτό. Τώρα το δείχνει πως είναι στο τώρα, ε. Κοιτάξτε διαφορά, ε. Διαφορά, κοιτάξτε. Αυτά είναι. Πως ήταν παλιά, πως είναι τα φύλλα τώρα, ε. Και πως ήταν παλιά. Στην παράδοση. Α, αυτά είναι. Αυτά νομίζω είναι τα πρώτα blocks που μπήκανε, νομίζω, ε. Ή όχι. Νομίζω είναι για αυτό. Starting exactly 15 years ago, in May 2009, όταν εγώ πήγαινα νηπιαγωγείο, pre-classic Minecraft began its first development phase. This version predates Minecraft Classic. In this very initial stage of development, the game was originally called Cave Game. Η πρώτη ονομασία του Minecraft είναι αυτή. Όταν από το ξεκίνησε πίσω στην παράδοση. Cave Game λεγότανε. It was later renamed to Minecraft, Order of the Stone, before finally adopting the name that would comment its 15 years legacy Minecraft. Α, αυτά είναι. Εν τω μεταξύ, εγώ Μάιο του 9 πήγαινα. Ήμουν στο τελευταίο μήνα του νηπιαγωγείου. Άρα, αναμνήσεις. Αναμνήσεις πότε ήμουν ένα μικρό παιδάκι, πότε κατάφερα και έγινα μουστακαλής. Έχω την κοπέλα μου και πολλά άλλα ακόμα. Αυτά είναι τα πρώτα blogs, βλέπω, ε. Το σκυρόδεμα που ήταν παλιά. Το σκυρόδεμα που ήταν παλιά. Αυτά είναι. Εντάξει, αυτό το πρόλαβα, γιατί στην 1.14 άλλαξε. Επομένως, εγώ που ξεκίνησα την 1.12 το πρόλαβα αυτό το design και αυτό. Πάντως δεν λαγκάρουμε καθόλου, εντάξει, πίσω Bedrock Edition είναι, άρα και πάλι. Εδώ νομίζω ήταν οι πρώτες ορυκτές ύλες που μπήκανε. Οι πρώτες πρώτες. Ναι, από ό,τι βλέπετε, διαμάντια δεν ήταν τα πρώτα ορυκτά διαμάντια που βλέπετε. Ούτε ο ερυθρόλιθος, ήταν αυτά τα τρία. Από ό,τι βλέπετε και εδώ πέρα. This is the block present in the early classic version of Minecraft, which took place between στις 16 Μαΐου και 28 Μαΐου 2019. Early classic. Τα πρώτα blocks. Οκ, μια χαρά. Βασικά μισό λεπτό να μου πει όλα τα πρώτα blocks ήταν. Πολύ ωραία. Αυτά είναι. Πάμε και εδώ. Όπως ήταν η λάβα και το νερό παλιά, ε. Χάλια, πάρα πολύ χάλια. Πραγματικά το νερό, κοιτάξτε. Χάλια. Δεν θα κάνουμε, έτσι ξεκινάνε και που καταλήξαν τώρα. Πραγματικά το νερό ήταν χάλια. Τι είναι αυτό το σφουγγάρι το παλιό. Minecraft Spawns has had a roller coaster history. In it all, it could absorb water, ότι δεν μπορούσε να πάρει το νερό. Ναι, το παλιό το σφουγγάρι. Δεν μπορούσε να πάρει το νερό. Ήταν κανονικό μπλοκ. Ενώ τώρα το μαζεύει το νερό. Παλιά που δεν το μάζευε και απλά ήταν σαν ένα απλό μπλοκ. Ήταν πολύ, πολύ περίεργο. Και το καινούργιο το σφουγγάρι. Μια χαρά το σπάει το νερό αυτή τη στιγμή. Και το στεγνώνει. Ενώ παλιά που θυμίζει πολύ τυρί από σφουγγαράκι. Για κλάματα. Back to the olden paradoxic days, lava and water could
could fill massive areas with only one source block. Αυτό το ξέρω, ναι. Ξέρω, βάζεις, ξέρω, 20 μπλόκες ύψος, ξέρω, νερό ή λάβα και γεμίζει πραγματικά όλος ο χάρτης και γίνεται μια απέραντη θάλασσα. Είναι ό,τι να είναι. Αλλά πεις, άλλες εποχές, ό,τι το Minecraft ακόμα ήταν στα πρώτα του βήματα, θα μου πεις, λογικό ήταν. Πρώτη σκελετή εδώ πέρα, βλέπω εδώ, οι πρώτοι zombies. Είναι αυτό. The pig that went boom. Did you know the creeper was created almost entirely by accident? Ναι, λένε ότι ένα creeper δημιουργήθηκε από αστοχία του ίδιου του Notch. Λένε ότι προσπαθούσε να φτιάξει ένα γουρούνι και για κάποιο λόγο, έτσι χωρίς λόγο, ξέρω εγώ, από αστοχία στον προγραμματισμό, λογικό πολύ, καταστράφηκαν τα ύψη και τα μεγέθη με αποτέλεσμα, βλέπετε τι γίνεται, να γίνει το γουρούνι έτσι, ύστερα να γίνει αυτό το πράγμα από πυλό και μετά έχουμε την παπαριά, κάπως έτσι να ξεδημιουργήθηκαν αυτά. Εδώ πέρα τι έχουμε? Gaming room. Μπράβο. Απλό Steve to load into Alf Minecraft. Και εσύ, τι κοπάνας? Α, παίζεις Minecraft, ε. Έλα παίξω κι εγώ μαζί σου. Θα παίξω κι εγώ Minecraft μαζί σου, ρε. Καλά, εσύ πίσω το σπάσιο πληθυρολογίο, εσύ. Εσύ, τι βλέπεις εδώ πέρα στα αυροπόδι? Α, βλέπεις μια μαλακία, ε. Μπράβο. Εσύ, γράφεις στο chat, ε. Παίζεις με φίλους σου, μπράβο. Αυτός εδώ έφυγε. Να παίξουμε να κάτσουμε εμείς. Κάθομαστε. Μπράβο. Λέτε να παίξουμε λίγο. Ωραία. Να κάνουμε λίγο mine εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ. Αυτά είναι. Εσύ εδώ μωρί μου, μουσκουλόφατσα. Τι? Α, να παίξουμε το παραδοσιακό Minecraft. Για να παίξουμε. Βέβαια τα special effects είναι τέλεια. Πραγματικά. Πού μας έβαλε? Use the switch version item to solve the puzzles and travel between current day and Minecraft Alpha Minecraft. Α, το Alpha, η Alpha εκδόση του Minecraft, ε. Βλέπετε εδώ. Δεν υπήρχαν ούτε μπούτια. Βασικά, πολλά δεν υπήρχαν τότε, δεν υπήρχαν ούτε τα μπούτια, ούτε αυτά εδώ, ούτε αυτό. Τίποτα. Μόνο αυτό και αυτό. Και αυτό. Τίποτα. Παλιός ήχος του Minecraft εδώ μεταξύ. Όταν περπατάς. Κοιτάξτε εδώ πόσο bug υπήρχε. Κοιτάξτε όπως τότε το render distance έφτανε μέχρι fart. Άμα δούμε και τα lives που έκανα παλιά με το beta Minecraft, μέχρι fart πήγαινε. Δεν πήγαινε παραπάνω. Και το fog που ήταν 0-2 ήταν έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ότι πως ήταν τότε. Ένα hint παλιά το redstone δεν υπήρχε σε αυτήν την έκδοση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το ανεργοποιήσουμε αυτό για να σπάσουμε τον τοίχο, ε. Μπράβο. Κοιτάξτε πως ήταν παλιά τότε. Και είδε πως είναι τώρα. Εντάξει, πιστεύω αισθητή διαφορά. Πολύ αισθητή διαφορά. Τόσο εδώ πέρα τρελαμένος είναι ο Μητόγκας. Εδώ πέρα. Α, αυτά είναι. Για να πατήσουμε αυτό. Έτσι που παλιά το ερυθρόλευθος δεν υπήρχε. Καλά, το TNT υπήρχε. Νομίζω και αυτά υπήρχαν, και αυτό. Αλλά μόνο αυτός μας πάει στην 1.016 αλφα Minecraft, που ήταν νομίζω το πρώτο αλφα. Μια έκδοση μετά το Indev δηλαδή. Μόνος λογικό είναι. Κοιτάξτε εδώ πως ήταν. Για γύρω μια στα παραδοσιακά. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Ψυχρό, κενό και πολύ διανυσματικό το Minecraft, πραγματικά. Και παλιά που βρίσκεις μόνο, ξέρω, και καλά τέτοια και δεν υπήρχαν blocks να βάλεις, εντάξει, υπήρχαν, ξέρω, αυτά, αλλά εντάξει, τώρα έρχεσαι εδώ πέρα, τα έχουν κάνει όλα τρέλα, τα έχουν χτίσει και περνάς. Κοιτάξτε πως είναι τώρα και πως ήταν τότε. Εντάξει, πραγματικά σε τι διαφορά. Στα γραφικά, στους ήχους, στα πάντα. Για να περάσουμε λίγο εδώ πέρα. Τώρα πώς περνάς εδώ.
Απλό κάνεις αυτό και τρέχεις και περνάς. Πηγές του τώρα και του τότε, ε. Δηλαδή πραγματικά πως ήταν, πως είναι τώρα και πως ήταν τότε. Κενά, άχρηστα. Πραγματικά, κενά, άχρηστα. Τίποτα, ούτε διορίτης, ούτε ανδεσίτης, τίποτα. Μηδέν. Μένω στο τώρα, τα έχεις όλα. Τα έχεις όλα τώρα. Τώρα δεν σε νοιάζει τίποτα. Μην σου σκαφαλώνεις εδώ. Μια χαρά. Αυτά είναι. Καθόμαστε αυτό το κινητό τώρα. Εν τω μεταξύ ούτε τρέξιμο, τίποτα. Περάσαμε. Μπράβο. Πάμε ξαπαραδοσιακά. Λογικά βγαίνεις από εδώ. Πραγματικά το before και το after, γαμώ το. Τουρμπάτο. Παλιά που έκανες εγώ αυτά και στα αρχίδια σου όλα πραγματικά. Ενώ τώρα είσαι ο άχρησος εσύ και το κάνεις αυτό τώρα. Ποιος νοιάζεται, για αυτούς παίζουμε, για εμάς παίζουμε. Εδώ πραγματικά. Κοιτάξτε εδώ ρε, τα τσέρεν. Τα τσέρεν 3. Με αυτά εδώ. Το σπιτάκι. Πόσο ωραίο είναι με αυτά τα ξύλα, με αυτά εδώ. Ενώ τότε έχτιζες όλα με σκυρόδεμα, σκατά και δεν σε ενδιέφερε. Και παλιό φουλούς ήταν μια κότα. Άι καλά. Και πάραμε και το στίκερ μας. Και τώρα αυτή η κότα έχει πεθάνει και έχει έρθει αυτός ο διάολος εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Το σπιτάκι εδώ εντωμεταξύ. Και βλέπουμε τους δύο κλασικούς. Ένα στο παραδοσιακό, μόνο ο υποτιθέμενος Στίβ και το σπίτι ήταν ένα βρισκιζής ακόμα στο πρόχωρος του. Για πάμε. Πάμε να πέσουμε στο νερό γιατί χάνεις. Γεια σας, γεια σου Αλέξα. Γεια σου και σένα μόνη μου σκουλόφατσα. Welcome to the party. Να είσαι καλά φίλε. Who you made it, ναι. Τι έχετε εδώ μέσα ρε παιδιά. Τι τον νικήσαμε. Το νικήσαμε, ναι. Grass, classic grass. Α, αυτά είναι. Για να δούμε. Θέλω να πάρουμε και αυτά τα δύο, γιατί κάποιο λόγο δεν τα πήραμε. Αλλά... εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ, ρε μουσκουλόφατσα. Ωραία, για πάμε πίσω. Πραγματικά, δείτε εδώ, χάλι. Άρα ήταν ωραίο, εντάξει, γιατί η νοσταλγία είναι ωραίο. Βλέπεις που έχει φτάσει και... βλέπεις από πού ξεκίνησε και που έχει φτάσει. Εδώ, πού πας εδώ πέρα. Να πάω στον πάνω όροφο, ε. Τι είναι αυτό. Α, τα παλιά τέτοια. Πριν το 1.12 πως ήταν τα χρώματα εδώ τα μαλλιά. Και μετά το, και στο 1.12 και μετά πως είναι. Με το μεταξύ, παλιά δεν υπήρχε το μαύρο και το καφέ δεν υπήρχε παλιά. Αλλά τώρα δεν υπάρχει το τυρκουάζ και αυτό το μοβάκι τώρα. Άρα τι να κάνουμε. Να βλέπετε και εδώ. The Woodblock has first added in a multiplayer test version of Minecraft πίσω στις 31 Μαΐου του 2009 και λεγότανε παλιά Cloth αντί για Wool. 15 χρόνια αργότερα τα χρώματα πλέον έχουν νέα addictions και μερικά και μερικά άλλα χρώματα. As the top row has been retired for a more refined palette. Αυτά είναι. Αλλιώ που δεν υπήρχε το μαύρο και το καφέ, δηλαδή το εντάξει. Πριν το 1.12, δηλαδή μέχρι το 1.11 ήταν και μετά όταν βγήκε το 1.12, ξεκίνησα και εγώ να παίζω. Όλα κομπλέ. Εδώ τι είναι, ρε. Α, κατάλαβα αυτά που βάζει μούρι μέσα και βάζει φωτογραφία. Μπράβο. Σα, αυτά είναι. Εδώ. Τα πρώτα blocks είναι αυτά, νομίζω όσο πάνω αυτά. Για να διαβάσουμε. Αυτά είναι μερικά blocks που μπήκαν πίσω στο multiplayer test version όταν πρώτο μπήκε αυτό με τα servers, νομίζω. Ναι, ναι, ναι.
όταν πρώτο μπήκε αυτό με τα servers, which took place between τις 31 Μαΐου και τις 11 Ιουλίου 2009. Είχα κλείσει τα 5 χρόνια τότε, νομίζω, έτσι. Ναι. Ναι. 11 Ιουλίου 2009 είχα κλείσει. Είχα κλείσει τα... Πώς το λένε. Τα είχα κλείσει τα 5. Τόσο πίσω, ρε, τόσο πίσω. Πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Τράλα. Μάιος 31 βγήκε το Minecraft. Δεν είχα κλείσει καν τα 5 χρονών τότε εγώ. Α, αυτά. Παλιές καλές εποχές. Μερικά blogs που μπήκανε στο multiplayer, στην πρώτη έκδοση που όχι στο Minecraft θα παίρνει servers, ε. Α, αυτά είναι. Που μπήκε εδώ αυτό. Το χρυσό, το γυαλί, το σφουγγάρι, τα λουλούδια και τα μανιταράκια, δηλαδή αυτά τα μανιταράκια από τότε είναι πραγματικά και δεν είχε αλλάξει τίποτα αυτό. Εδώ είναι μερικά blocks που μπήκαν πίσω στο Survival Test Version στη 0.31 έκδοση. Νομίζω τότε μπήκε το Survival Test, αυτό με... Η επιβίωση γενικότερα μπήκε νομίζω τότε στη 0.31, την Alpha Ruby Tank. Test version of Minecraft will took place between 1η Σεπτεμβρίου και 24 Οκτωβρίου 2009. Ούτε καν τα Windows 7 δεν είχαν πει τότε επίσημως. Δηλαδή, συγγνώμη που τα λέω αυτά, αλλά είναι αναμνήσεις και από τη δικιά μου τη ζωή, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Τότε στο survival test που μπήκε το TNT, που μπήκε το επιβριωμένο σκύρο, τούβλα, το σίδερο γενικότερα, η βιβλιοθήκη, επιγραφή, οψιδιανού και κάποια stone χάσουλα, όπως το λένε. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Ωραία αναμνήσεις με το Minecraft. Πραγματικά, πώς έμπαινε σιγά σιγά αυτά τα blocks τα βασικά. Ήμουνα κι εγώ ούτε καν 5 χρονών. Α, αυτά είναι. Και πάμε πίσω. Ορίστε. Αναμνήσεις, πραγματικά αναμνήσεις. Και πάμε τώρα και στο... Στα Dimensions. Στην κόλαση και στο τέτοιο. Μια χαρά. Για να το δούμε. Ο τελειωτής και η κόλαση, πραγματικά. Εδώ η πρώτη Δράκη, η πρώτη Διαόλη, οι πρώτοι παίκτες που πήγαν να τους σκοτώσουν. Α, αυτά είναι. Έχει πιθανό να διαβάσουμε ή όχι. Α, εδώ με τα νησιά εδώ πέρα. Πραγματικά. Ωραία, λέω να πάμε στον τελειωτή πρώτα. Το αυγό του δράκου, πραγματικά. Έχουμε και τον Στήλερ εδώ, ενώ αυτή είναι αρχίδια τους. Αυτό. Α, αυτό είναι που ανοίγω κλείνει το στόμα του, ναι. Κομπλεράκι. Dragon Head. Εντάξει, ξέρουμε τι είναι το. Το βρίσκει στα end chips και τέτοια. Αυτό εντάξει το Core Flower. Χαχά και σαμούτα σου. Τα φτερά, όταν μπήκανε. Ό, τα φτερά που πήγανε, ξέρω εγώ, πίσω το 1-9, ξέρω εγώ, και λέει ότι τα βρίσκει στα NC της και τέτοια. Πραγματικά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και πάμε και μία και από πάνω να δούμε τι γίνεται. Και εδώ οι πρώτοι Salkers. Οι Slender εδώ που παίρνουν τα πράγματα. 15 years celebration. Να βάλουμε μια φωτογραφία. Α, αυτά είναι. Και γιατί παίζει σόμπιλο μουσική. Δεν σου πω μια χαρά. Αυτό τι είναι. Α, αυτό το Dragon's Breath. Πάτα λίγο, φίλε. Only the bravest adventurer dare to seek out this item, which empty glass bottle in hand. Ναι. The Dragon's Breath could attack this much. Ναι, ξέρετε. Και απλά πως φτιάξεις τα tip taros και γενικότερα να κάνεις extra punch και να φτιάξεις τα εκείνα τα πολύ ωραία πραγματικά. Μπορείς να φτιάξεις νομίζω τα Linden Potions αυτά. Πολύ ωραία.
Εδώ πέρα ο δράκος. Μια χαρά. Ωραία, πάμε και κάτω. Ωραία, πάμε προς τα δω. Εντάξει, αυτά ξέρουμε τι είναι. Αυτό που σε πάει στο... σε αυτά τα νησιά εδώ πέρα. Τα Salker Boxes. Μέσα τα NCT πως είναι. Ωραία, το παίρνουμε αυτό. Μια χαρά. Α, αυτά είναι. Εδώ πέρα τα... αυτά τα περίεργα τα δέντρα. Όλα κομπλένε. Τι θα παίξουμε παιχνιδάκι. Έλα παίξουμε παιχνιδάκι. Λέει, ωραία. Για να μπούμε. Έτσι, γυμνάσου, killer, γυμνάσου. Γιατί έχεις να παίξεις εδώ πέρα... Geometry Dash με τα φτερά σου. Πάμε. Να δούμε πόσο καλοί είμαστε με τα φτερά. Ωραία. Το πήραμε το πρώτο checkpoint. Ωραίος. Ωραίος. Καλά τα πάμε, εντάξει. Ωραία ο δράκος. Hey Dracos! Ναι, τώρα για κάποιο λόγο χάσαμε τον ρυθμό μας τώρα. Χάσαμε τον ρυθμό μας ή αυτό απλά δεν θέλει να συνεργαστεί. Ωραία, να και το πρώτο και το δεύτερο checkpoint. Α, αυτά είναι. Ωραίος, πραγματικά, turbo. Για πάμε ξανά. Ωραίος. Πήγε μπροστά μου εσύ, ρε βλάκα. Έχουμε και το Steve μπροστά μπροστά. Turbo, πραγματικά, το ωραίο το map. Η Orville το έφτιαξε πολύ ωραία. Ωραία, το πήραμε και το πρώτο. Και είμαστε και το τρίτο, το checkpoint. Και πάμε και στο lap, στο 2 στα 3, ε. Τι έγινε ρε μαλάκα, ανέβα. Ωραίος. Εντάξει, καλά τα πηγαίνουμε. Εντάξει, κατσαρεύω λίγο κάποιες φορές που μου δεν μπορώ να κοντρολάρω το χέρι μου, αλλά εντάξει, μια χαρά τα πάμε. Δεν μπορώ να πω. Ωραία. Λάπ 3 στα 3, ε. Ωραία. Α, αυτά είναι. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Λάπ. Ή έχει κι άλλο. Α, έχει κι αυτό. Εντάξει, πάμε να δούμε κι αυτό. Ωραίος. Ευχαριστώ φίλε, ωραία περάσαμε. Πήραμε και άλλα ένα sticker αυτό τα φτερά. Μεσαίως βγήκε, εντάξει. Μου φαίνεται η Άλεξ είναι πιο καλή από μένα. Αυτό είναι στο τελείο τίξο που είναι έτσι. Μια χαρά. Ωραία, πάμε πίσω. Πάμε πίσω τώρα. Εντάξει, δεν σου κάνω κάτι, αλλά... μια χαρά. Ωραία, πάμε και στην κόλαση, στον κάτω κόσμο. Είμαστε στο Star Wars, τώρα πάμε στον κάτω κόσμο. Εδώ τον Έδεσαρ που φυλάνε. Α, εδώ το πρωτοπήκε αυτό με το Hellerite στην 1.16 που πραγματικά έφερε το μεγάλο μπάμ στο μάγκο αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά παίρνει κάτι το οποίο είναι πιο δυνατό από το διαμάτι. Και ξέρω με μια στρατηγική με πολύ TNT έχει ολόκληρο τέτοιο. Και έχει σπαθεί. Netherite is the new diamond standard. This dark and mysterious material is forged from ancient debris found deep with the fires of the Nether. Fashion into the strongest tools and weapons and armor and you will be truly unstoppable. Καλά ναι, αυτό ισχύει, σίγουρα είσαι πολύ unstoppable. Ιδίως άμα βάλεις protection 4 και οξύδι τα 5 εδώ. Κυριολεκτικά τώρα, χωρίς να κοροϊδεύω, είναι turbo. Να, εδώ με τα πιτσάγες επαναγεννήσεις και με τα λοντστόνια. Εντάξει, χρειάζεται τώρα να διαβάσω, ξέρουμε τι κάνει το λοντστόνι ουσιαστικά. Κάνεις την επιξίδα κλικ εδώ πέρα και ουσιαστικά
Μπορείς να βρεις στο σπίτι σου ή οτιδήποτε στόχευσες με αυτό εδώ πέρα πιο εύκολα. Εδώ πέρα είναι να σου γυρίσει κάρμα και όταν κάνεις τζεν να σε βγάλεις την κόλαση. Α, αυτά είναι. Και πάμε και λίγο στα πάνω. Και πάμε λίγο στα μπαλκόνια πάνω. Εδώ οι Wither Skeletons εδώ. Ο διάολος. Ποια άλλο σε βλέπω με τα πλυντήρια, ε. Κάτσε ρε. Α, αυτά είναι. Α, αυτά είναι. Ποια άλλο. Α, ο πυγκλινάτος εδώ. Μερικά μπλέει στα οχυρά τους. The Alchemy 10. Όταν πρωτομπήκε αυτό με τα... με την αλχημία και όλα αυτό και τι κάνει, ξέρω. Mastering the art of potions and alchemy can turn any humble adventurer into a wizard of wonders. Πραγματικά. Να εδώ πέρα μερικά φίλτρα. Επίσης θα δείχνει και έτσι 3D. Θα δείχνει και 3D. Και εδώ. Καλά έτσι και γίνει αυτό με το Minecraft. Να τα δείχνει όλα 3D. Εντάξει, θα είναι. Θα είναι ακραίο, εντάξει. Αυτό να είμαστε αυτά τα βάρετα τα κόλλου του D. Εδώ πέρα παίζει και παιχνιδάκι. Striker Lava Aquarium. Μπράβο. Δεν παίζει κάτι από εδώ, έτσι. Όχι, εδώ τα Nether Golds. Εντάξει, μια χαρά. Αλλά δεν παίρνεις κάτω από εδώ, δεν παίρνεις. Απλά ένα aquarium τους είναι. Ωραία, πάμε από κάτω. Να πάμε από εδώ. Εδώ το διαστρεβλωμένο το δάσος που είναι και το αγαπημένο μου. Το Crimson, τούτο εδώ. Εδώ είναι πάνω ο κόσμος, εδώ ξέρουμε πως είναι. Και ήρθαμε και σε ένα φόρτο σχεδόν. Μπράβο. Το πρώτο spawner από Blaze. Α, αυτά είναι. Ωραία, πήραμε και το sticker μας. Μην ψάχνουμε κανένα sticker, μήπως είχε ένα sticker εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει από εδώ. Είδα από εδώ, όπως έχει μέσα νεύρα, τι έπαζες ρε. Α, που στοχεύεις ε. Switzerland Valley Biome, το ξέρουμε ε. Κοίτα εδώ ο πρώτος Wither Skeletons. Εδώ με τα Nether το κάνω. Να εδώ που πολεμάνε μεταξύ τους. Α, αυτά είναι. Και εδώ το ίδιο. Α, παίζουμε και παιχνιδάκι. Τι απάθησε εσύ, τι είσαι γουρουνόφατσας. Ο χωρικός έγινε γουρουνόφατσας. Ωραία. Α, παίζεις παιχνιδάκι. Συν 5, συν 5. Το μπλεράτο. Τώρα το θέμα είναι. Α, έτσι, μπράβο. Έλα, πέσε. Α, παιχνιδάκι είναι, καλά έπαιγω. Ωραία, πάμε. Α, αυτά είναι. Έρχεστε. Κάτσε εκεί τώρα. Σκαρφαλόμεντος θα τα σκατά εδώ. Πάρουμε και τα ανάγκες μας. Όχι αυτή, όχι αυτή δεν είναι καλή. Χάσαμε. Χάσαμε ναι. Από ό,τι βλέπω χάσαμε. Εντάξει να κάνουμε. Ένα παιχνιδάκι μου στο Minecraft είναι. Α, βλέπω δεξί κλικ. Είναι στα τέτοια, ε. Είναι στα hits. Άρα αυτά είναι. Σαν να πάρουμε και αυτά τα hits εδώ πέρα.
Λες και παίζω πίγκλι από την Chicken Invaders, είναι πολύ ωραίο. Είναι. Ποιος δεν το ξέρετε αυτό το παιχνίδι, δεν πειράζει. Quick charge. Μπράβο. Ωραίο παιχνιδάκι είναι, εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Φάση quick charge πήραμε. Quick charge είναι, ωραίος. Τώρα μπήκαμε στα βασιλικά δέλτα, ε. Εντάξει. Έλα κι εσύ. Παίρνα. Ωραία, εντάξει. Α, αυτά είναι εδώ. Κάνεις βόλτα με το Strider σου. Και δεν σε νοιάζει τίποτα. Ρε, το έχουν κάνει και γαμούρε. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, σε γνώτσι. Να πάει κάπου από εδώ. Ναι, πάει. Εντάξει, να σκοτώνω τον μαλάκα εδώ. Ωραία, πάμε. Βγήκαμε και σε διαστρεβλωμένο δάσος λίγο από εδώ. Α, αυτά είναι. Warped Forest Biome. Ναι, παιχνιδάκι είναι. Καλά είπαμε. Εντάξει. Άρα ψόφα. Αγιώσω μαλάκες από εκεί. Ωραίος. Ωραίος. Α, δεν πας από εδώ. Δεν πας. Εντάξει, πες. Έγινε μαλακιά, ε. Να έγινε. Το κάψω στα ίδια, ε. Μισό. Ωραία, τώρα παίρνα. Παίρνα τώρα. Ή από δέση. Ωραίος. Τα πήραμε και αυτά. Λίγο πιο γρήγορα όμως, φίλε. Ωραίος. Πάμε τώρα να τα πάρουμε. Δεν ξέρω καν για ποιο λόγο τώρα παίρνουμε το Striker τώρα. Τέλος πάντων. Να μάθουμε στη συνέχεια. Ωραία πάντως, δεν ξέρω πάνω, είναι πολύ ωραίο το map. Το έχουν κάνει τούμπο. Από εκεί δεν πας, ε. Okay, μια χαρά. Δεν πας από την άλλη από εδώ. Από εδώ θα πάμε. Πήγαινε με χτυπήσει, αλλά δεν τα κατάφερε ο βλάκας. Εντάξει, ωραία είναι. Και τώρα πάμε να τελειώσουμε παιχνιδάκι, ε. Α, αυτά είναι. Ωραίος, πήραμε και sticker. Ωραία, πήραμε πολύ ρε, γιατί πρώτη βγήκαμε. Μπράβο, καλά, εσείς παίξε ξύλο εδώ, δεν με ενδιαφέρει. Κρανία σκελετού βλέπω εδώ. Έχουν όλο τον παπάρα εδώ τον ξαναμορφλογημένο. Α, αυτά είναι. Όχι κι άλλο στιγμή. Μπράβο. Από εδώ έχει, όχι. Μια χαρά, αυτά είναι. Ωραία, πάμε να φύγουμε και από εδώ. Τα πήραμε και τα χασόλα, για να δούμε λίγο. Δεν μέσω, δεν θέλουμε.
Δαλμέσιος. Το αυγό δεν πήραμε. Ωραία, αν είναι έτσι. Ωραία, πάμε να φύγουμε από εδώ. Ένα αυγό δεν πήραμε. Δηλαδή κάπου έχει κολλημένο αυγό, δηλαδή. Πάμε να δούμε από εδώ. Εκτός αν εννοεί αυτό το αυγό, ξέρω εγώ. Όχι. Ποιο αυγό λέει, ρε παιδιά. Δεν βλέπω κάτι για αυγό εδώ πέρα. Έσπανε, δεν πειράζει. Τα πήραμε, εντάξει. Πώς είχε εδώ κάτι για βγάλες κολόνες κολλημένο. Ή ψοφέγγιση. Εντάξει, έχω την κάποτα να έχει πει πως έχει πάνω. Για να το μιλήσουμε. Να ολοκληρώσουμε τα στίκερ μας αν είναι. Καλά και να μην ολοκληρώσουμε ένα, δεν πειράζει, έλα. Πρέπει να δούμε πως έχει πουθενά γιατί το πήραμε χαμπάρι, ξέρω εγώ. Εδώ είναι με το ένα, με το κόμπατ. Α, αυτό. Καλά είπα εγώ, ναι, να το, Dragon Egg. Καλά είπα εγώ. Καλά είπα εγώ ότι κάπου εδώ είναι. Το ολοκληρώσαμε αυτό με τα animations. Ωραία, πάμε τώρα κάτω. Και πάμε να βγούμε τώρα τελείως. Να το αφήσουμε τελείως, νομίζω. Από εδώ, νομίζω από εδώ. Ναι, είναι από εδώ. Και τώρα πάμε exit. Που το κάνουμε αυτό με τα dimensions. Ωραία. Τα πήραμε και τα sticker μας. Εδώ όλα. Και πάμε τώρα και στο explosion update. Το explosion update αυτό. Α, έχει μέλισσα. Μπάζι μπεις. Μπράβο. Πραγματικά μπράβο ρε, πραγματικά σε όποιους στούντιους μου. Πραγματικά respect για ό,τι κάνουν, έτσι, το έχουν κάνει πολύ ωραία. Μελισσούλες, ε. Εδώ πίσω ήταν ένα 15 στο... Ξέρετε κάτι, ήταν ένα αδιάφορο update. Εντάξει, για να σποτίζεις. Καλά κάνεις, και αν σου φυτρώσει αυτό. Ωραία, ζούγκλα εδώ, λουλουδάκια, πουλάκια ακούω. Μια χαρά. Είναι βιασμένες, μέλισσες από εδώ. Και η ρήθρα εδώ, τις στάζουν μέγια. Μέσα πώς μπαίνεις, νομίζω μπαίνεις μέσα. Μπαίνεις, ε. Ναι, μπαίνεις. Ε, πάμε να βουτήξουμε. Η κυψέλη. Μέσα στο μέλι, θα μας φάνε σφίγγες, ε. Waxing copper. Α, δεν υπήρχε και εδώ φράχτες μέλι πραγματικά τα πάντα. Stickers όμως δεν είδα. Πώς να δεν πήρες. Καταρχάς πόσο stickers έχει τον Buzzy Bees μέσα. Α, έχει όλα αυτά, ε. Αλλά πριν πάμε να παίξουμε παιχνίδια, πάμε εδώ, έχει και πάνω ροφό. Το πάνω μέρος και ψέλισε. Α, αυτό είναι καλά. Stickers όμως δεν έχει εδώ πέρα. Ναι, δεν έχει, είναι τα καλά, δεν έχει. Εντάξει, όσο πάνω, πάμε κάτω. Να παίξουμε το παιχνιδάκι. Ωραίο το έχουν κάνει, το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, έλα παίξουμε το παιχνιδάκι σου. Νομίζω ότι νομίζω μαζεύεις κυρίθρα και αυτόνεις. Το έγινες μέλισσα, ε. Μοβίλη έγινες. Ε, μοβίλη. Μοβίλη, ο φίλος της μάγιας. Άμα ξέρετε τη μάγια, λογικά ξέρετε και το βίλη. Πώς το μαζεύω, δεν θυμάμαι τώρα. Άμα αυτό. Μια χαρά.
Θα τραβήξει πολύ το βίντεο αυτό, αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω είμαστε full, να connect. Δεν πάει από εδώ, ρε. Δεν πάει από εδώ. Ωραία. Μια χαρά. Ένα λεπτό, ακόμα 2 λεπτά μείνανε. Α, αυτά είναι. Ωραία, είμαι σε φούλο connector, πάμε πίσω τώρα. Ωραία, μια χαρά. Ωραία, ξύλο που φάγαμε. Ωραία, πάμε από εδώ. Άντε, επιτέλους. Ωραία, το πήραμε. Πάμε και εδώ. Ωραία, μια χαρά. Να το πάμε πίσω τώρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν προλαβαίνουμε. Ωραία. Α, αυτά είναι. Πήραμε και ένα στικεράκι. Νομίζω δεν πας πουθενά από εδώ πάνω, έτσι. Ναι, σε βάζει πάνω. Εντάξει, ωραία είναι, μια χαρά. Να ψάξουμε κανένα στικεράκι, να ψάξουμε κανένα στικερ εδώ. Ωραία, παιδό, δεν βλέπω να έχει τίποτα. Πάντως αυτά τα Moss Bricks έχει. Moss Bricks. Είναι αυτά. Δεν έχει κάτι, δεν έχει κανένα στικεράκι από εδώ. Ή δεν έχει νομίζω, δεν έχει, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον πήραμε αυτό τη μέλη σας, δεν πειράζει. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Από εδώ. Εδώ δεν είναι το main. Νομίζω εδώ. Ωραίο το άγαλμα από τα λουλούδια. Και εδώ τι κάνει ο τύπος. Κόβει εδώ, κάνει δουλειά. Ας μην τον ενοχλήσουμε καλύτερα. Ας φύγουμε κι εμείς. Μιας που δεν βλέπω άλλα στικεράκια. Ωραία. Πήγαμε και από τον Buzzy Bees. Ωραία. Λέω να πάμε στο Aquarium. Στο 1.13. Πάμε εκεί. Να το βλέπω κιόλας. Και τα δύο τα αφήσω για λογικά και το για άλλο επεισόδιο. Είπα το κάνουμε και τώρα, δεν πειράζει. Να κάτσε να πάμε το Aquarium. Απλά το λέω επειδή έχει τραβήξει πάρα πολύ το βίντεο για αυτό τώρα και είναι που είναι και το πρώτο μαχάλια. Το Filmora. Οκ, okay, μάλλον πέρα νομίζω είναι για να βγάζουμε φωτογραφίες. Άσου ρε φιλαράκο, τι βλέπεις εδώ. Τι βλέπεις. Ωραίος, ε. Άκου, συνέχισε έτσι. Κοίτα τι μας λείπει να βγάλουμε φωτογραφίες, ε. Ωραία, έχουν πολλά, έχουν να βγάλουμε χελώνες. Να βγάλουμε τον δελφίνι. Α, μια χελώνα. Ωραία, το πήραμε. Ωραίος, παίρνουμε πραγματάκια. Ένα τροπικό ψάρι. Μια χαρά.
Έχει πράγματα εδώ. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Μωρή, και εσύ. Αυτό θα πω, το βάλω φωτογραφία. Λίγο τροπικό ψάρι, αυτό θέλω. Νουρ. Εκεί δεν έδωσε μετά αυτό. Όχι το τροπικό ψάρι, ρε. Αυτό θέλω. Να δεν το παίρνει. Άρα πήραμε και αυτό το conduit, ξέρω το conduit τα σχετικά είναι, δικαιώσω να το δούμε. Ωραία, πήραμε και αυτό, με συγχωρείτε. Εντάξει, δεν έχει τίποτα άλλο. Ή έχει. Α, από ό,τι φαίνεται έχει. Ένα σολομό, ε. Τι λέει αυτός. Elevated water temperature and CO2 levels can reduce coral bleaching causing reefs to lose their carpet. Θα δω. Δείτε εδώ, ε. Νομίζω πω να το βάλω αυτό εδώ, ε. Ναι, α, και το κοράλι πήραμε. Να το κάνουμε όμως αυτό. Βλέπετε τα ψάρια. Πεθάνανε. Και αρχίζουν και βγαίνουν ότι να είναι φούσκες τώρα. Και τα κοράλια νεκρά. Ωραία, ε. Πολύ ωραία. Ένα οξυλαιωτό, θα το βάλω φωτογραφία. Να, πήραμε και το οξυλαιωτό. Να βάλουμε και τη φάτσα εδώ. Οκ, okay, μάλλον δεν τον είχε. Να μπορούμε να παίξουμε παιχνιδάκι εδώ, ρε. Ωραία, 3, 2, 1. Πάμε. Ωραία, τα παίρνουμε και παίρνουμε και σκοράκια για να περάσουμε την Άλεξ. Και αυτό το παίρνουμε και τη χάνουμε. Τις γλίτσες απλά εδώ πέρα, τέτοια, ε. Time's up. Πήραμε κι άλλο ένα sticker. Τις πέρασα κατά πάρα πολύ. 6. Αυτά είναι, ε. Αυτά είναι. Πάμε και κάτω, γιατί λέω έχει και άλλο δωμάτιο. Ο Παπέφης. Ωραίος. Βγάλουμε και την κυρία Παφ. Ένα τάτπολ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει sticker γι' αυτό. Ένα κοντ. Ωραία, εντάξει, τίποτα άλλο. Squid, εντάξει. Ωραία, για πάμε από εδώ. Σε έβαλα, φίλε, σε έβαλα. Θα βάλουμε και την 3-1-1. Αν δεν έχεις sticker, εδώ είναι τη μηχανή, ξέρουμε. Άρα. Να πάμε και στα Guardians εδώ πέρα. Άρα αυτό είναι ένα Guardian. Και πάμε τώρα και από εδώ να δούμε τι γίνεται. Επιβιωμένα πράγματα να δάρει. Α, αυτά είναι. Για δούμε το εγχειρίδιο μας, να δούμε εγώ τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν βρήκαμε το Guardian εδώ πέρα, εδώ μεταξύ. Και δεν βρήκαμε και αυτά. Φυσικά το βρήκαμε το Guardian, δεν τα έβαλε αυτό, δεν ξέρω γιατί. Τόσο δεν πειράζει. Να τους και Guardian. Δεν πήραμε. Ωε, σφαλιάρα.
Και έφυγε τώρα, ε. Τώρα το πήραμε το στικεράκι. Δεν το πήραμε. Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε εδώ τώρα. Αυτό με τα Guardians δεν ξέρω που το έχει. Πάμε πίσω. Για να προσπαθήσω ξανά να βγάλω μια φωτογραφία αυτά. Τροπικό ψάρι. Δεν ξέρω γιατί δεν βγάζω φωτογραφία. Τα έχουμε βάλει αυτά, ρε. Εδώ πάνω τι έχει, ρε παιδιά. Τι, α, η αρχή είναι, εντάξει. Εδώ δεν έχει κάτι, ρε παιδιά. Όχι, εντάξει, δεν έχει κάτι. Αυτό ήταν το ιδρύο πάντως, ένα 13. Άρα και τα Guardians δεν πήγαν στο 1.13, αλλά τέλος πάντων στο 1.8 πήγανε. Αλλά πέσω ότι βγήκε τότε, τι να κάνω. Ταιριάζει με τη θάλασσα. Εντάξει, μια χαρά όλα. Δυστυχώς αυτό που θέλαμε δεν το βρήκαμε. Ωραία, πάμε πίσω. Α, αυτά είναι. Να παίξουμε αν είναι. Αυτό τι είναι εδώ πέρα καταρχάς εσύ? Α, το exploration. Και αυτό εδώ. Caves and cliffs. Ωραία, μα είναι έτσι, πάμε εδώ πέρα. Βασικά δεν θα κάνω τίποτα πάντα, προσωπικά, γιατί έχει τραβήξει πολύ. Πάντως παιδιά, αυτά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, είδαμε πολλά ωραία πραγματάκια από παλιά και γενικότερα την εξέλιξη από παλιά ως τώρα. Την επόμενη φορά στο Part 2 θα κοιτάξουμε αυτά τα δύο εδώ πέρα, τα πίσω μου, όλους θα πέσω το μεταξύ εκεί πίσω, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αυτά, πάντως ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και εμείς όπως πάντα τα λέμε.